Επιβεβαιώνεται η αρχική εκτίμηση για τη συντριβή του Μοιράζ 2000 και τον θάνατο του σμηναγού Γιώργου Μπαλταδόρου. Η πτώση προκλήθηκε από παρέστηση του χειριστή. Σύμφωνα με το Militaire.gr και το ρεπορτάζ του Πάρη Καρβουνόπουλου, αναφορές των Γάλλων που διάβαζαν το καταγραφέα πτήσεων του μαχητικού αεροσκάφους έρχονται να απαληθεύσουν τις εκτιμήσεις που έκαναν επιτελείς της πολεμικής αεροπορίας. Οι Γάλλοι, που εξέτασαν όλα τα στοιχεία του καταγραφέα πτήσεων, απέκλεισαν οποιοδήποτε δεχόμενο τεχνικής βλάβης στο αεροσκάφος. Σύμφωνα με τις έως τώρα ερευνές, οι οποίες είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους, έχει αποκλειστεί ακόμα και ένα ενδεχόμενο που κάποιοι στην πολεμική αεροπορία είχαν αφήσει ανοιχτό. Αυτό της υποξίας που μπορεί να έχει προκληθεί ίσως από κάποια τεχνική δυσλειτουργία σε συνδυασμό με το μεγάλο ύψος στο οποίο είχαν πετάξει για πολλή ώρα τα δύο Μοιράζ 2000 την ημέρα της πτώσης. Το πόρισμα αναμένεται σύντομα και θα είναι απόρριτο.